Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο Ειρήνη Κροχέτ. Πάμε να τελειώσουμε το παιδικό ζακετάκι, το οποίο το έχουμε κάνει ήδη σε 4 βίντεο. Αυτό είναι το 5ο βίντεο που θα κάνουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ειρήνη Κροχέτ, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά και το χεράκι να τα αποθηκεύετε. Αυτή τη φορά, κορίτσια, θα πάμε να φτιάξουμε το λάστιχο, δύο σειρές λάστιχο πάνω στο λαιμό για το μωράκι. Τι θα κάνουμε, θα πάω να πάρω την κλωστή μου, την οποία θα την κάνω έναν κόμπο και την κάνω κόμπο για να μην μου φεύγει. Και εδώ που έχω το ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω τον κόμπο που έχω κάνει και θα κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι το οποίο έχω γύρω-γύρω. Αν δεν θέλετε, κορίτσια, να κάνετε λάστιχο, περάστε το μία φορά. Και αυτό καλό είναι, φαίνεται πολύ ωραίο, πιστέψτε με. Λάστιχο σας έχω δείξει πώς να το κάνετε στη βάση και στις άκρες από τα μανικάκια. Πάω τώρα εγώ, κορίτσα, να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι γύρω-γύρω, περιμετρικά. Και γιατί κάνουμε αυτό το γύρω-γύρω, για να φανεί πιο ωραίο το ζακετάκι για το μωράκι μας. Αν δεν θέλετε να κάνετε άλλη μία σειρά, κάντε μόνο τη μία αυτή. Εγώ τις χελιώς μία θα κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω δεύτερη σειρά. Περνάω ακριβώς απέναντι. Και συνεχίζω πάλι με ποδαράκια, κορίτσα. Δηλαδή κάνω ένα ποδαράκι στο κάτω ποδαράκι. Α, κορίτσα, ξέχασα να σας πω ότι το βελονάκι που χρησιμοποιώ είναι 4-8 για το συγκεκριμένο νήμα που έχω βάλει. Πάμε τώρα να τελειώσουμε. Πάω απέναντι, γύρω-γύρω είπαμε, κάνουμε από ένα ποδαράκι, κορίτσα. Είναι κάτι σαν λάστιχο. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να το κάνετε όπως κάναμε στη βάση, διακοσμητικό και δεύτερη σειρά από πάνω. Με λίγα λόγια, είναι το γιακαδάκι του. Ωραία, έκανα και το τελευταίο ποδαράκι, κορίτσα, και έτσι έγινε το λαστιχό μου.
αν θέλετε το αφήνετε έτσι, αν θέλετε το προχωράτε όπως σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, ακριβώς να κάνετε αυτές τις δύο σειρές. Πάμε τώρα να κάνουμε το πλαϊνό. Και τι κάνουμε? Δεν κόβουμε κλωστή, απλώς παίρνουμε και πατάμε ακριβώς επάνω στο ποδαράκι και τραβάω και κάνω άριχτα. Κλείνω με άριχτα. Δύο φορές θα πατήσω στο κάθε ποδαράκι ώστε να κάνω άριχτο. Ένα και ένα δύο. Και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να κάνω άριχτα. Δύο φορές θα πατάμε τα κορίτσα επάνω στο ποδαράκι και θα συνεχίσετε να κάνετε συνέχεια τα άριχτά σας. Εγώ τώρα, κορίτσια, δεν θα το πάω μέχρι το τέλμα για να σας δείξω πώς θα φτιάξετε την κουμπορτρύπα. Θα γυρίσετε το πλεχτό, θα κάνουμε μία λυσίδα και θα πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο, ένα, δύο, τρία. Θα υπολογίσετε πόσο απόσταση έχει το κουμπάκι. Εγώ θα αφήσω 4, 1, 2, 3, 4 και θα κάνω 4 αλυσίδες ώστε να υποτίθεται ότι σε αυτή την τρυπίτσα θα περάσει το κουμπάκι. Θα βάλω το πλεκτό, το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω πάλι άριχτα. 2, 3 και ένα 4 και θα υπολογίσετε εσείς την απόσταση και θα ξανακάνετε 1, 2, 3 αλυσίδες και μετά θα πάτε και θα κάνετε και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο για να περάσει το κουμπάκι. Και εφόσον υπολογίσετε το πόσο θέλετε για το κουμπάκι, θα γυρίσετε και το πλεκτό σας, θα κάνετε μία αλυσίδα και θα πάτε και θα κάνετε από ένα άριχτο ακριβώς στην κάθε αλυσίδα και στον κάθε πόντο που έχουμε αφήσει. Έτσι, κορίτσα, γίνεται η κουμπότρυπα σε οτιδήποτε ζακετάκι θέλετε να φτιάξετε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλοφόρετο, χαρείτε το, φτιάχτε το.